Τιμονιόλ, Πασκάλ, Λαβανσιόλ καταφέρει, ούτε και το ζευγάρι από τη Φιλανδία που ακολουθεί. Και Νάτι, Σουζάννα Ράτσαμο, Πέτρικόφ από τη Φιλανδία. Η Σουζάννα Ράτσαμο είναι η κόρη του Δημάρχου του Χελσίνκη. Είναι ζευγάρι που είχε δουλέψει παλαιότερα με τους Άγγλους Τζέιν Φόβελ και Κρίστοφερ Ντίν και πάντα έχουν τον δικό τους τρόπο κίνησης. Σουζάννα Ράτσαμο, Πέτρο Κόσκο και τώρα καμψίλε θεατές, εσύ κρίνετε ποιο ζευγάρι σας άρεσε περισσότερο. Το ζευγάρι που είδατε πριν από τη Γαλλία, το ζευγάρι που είδατε τώρα μόλις από τη Φινλανδία, τελείως διαφορετικά. Είχαν επιλέξει το Yesterday και το Hard Day's Night, John Lennon, Paul McCartney και είδαμε το προπονητή της
Μάρτιν Σκοτ Μίτσι, τον είδαν σε κάποια στιγμή σε ένα replay. Και στο πρώτο μέρος μας έδωσαν ένα πάρα πολύ όμορφο πατινάς, πολύ λυρικό, με πολύ ωραία κίνηση, αβίαση, κύλαγε πάνω σε όλη την παγωτίστα. Το δεύτερο, το Hard Day's Night, ένα τελείως διαφορετικό στυλ κίνησης, αλλιώτικη, ένα άλλο κόσμο χορού. Βλέπετε τον προπονητή τους, τον Μάρτιν Σκόφισκι, αυτό είναι replay και αντιδράει σε αυτό που βλέπει, ένας από τους πολύ γνωστούς προπονητές. Και ο φωτογράφος ήταν ο Γιώρμα Βόρτινεν, που είναι ο διευθυντής του μπαλέτου της Φινλανδίας. Στους πανεπιστούς Ολυμπιακούς το 94 είχαν την τέταρτη θέση, το παγκόσμιο το 94 την τρίτη θέση. Και η βαθμολογία, ο κόσμος στηρίζει για τη βαθμολογία που βλέπει, αν και είναι υψηλή, 5-6 έδωσε η Τσεχία, 5-9 τους δίνει η Ουκρανία και 5-6 έδωσε και η Πολωνία. Και θα δούμε τώρα για το καλλιτεχνικό μέρος. Πρέπει να είναι υψηλότερο, σαφώς πρέπει να είναι υψηλότερο. Το πιστεύω ότι θα πρέπει να κερδίσουν την πρώτη θέση, μάλλον από τους αθλούς που βλέπουμε. Και για το και πράγματι έρχονται πρώτοι, η Ουκρανία τους έδωσε πρώτους, η Μεγάλη Βρετανία τους έδωσε πρώτους, η Εστονία, η Ιταλία και η Ελβετία έρχονται πρώτοι, ενώ η Γαλλία, η Τσεχία, η Πολωνία και η Λευκορωσία τους έδωσαν δεύτερους. Πρώτοι νικητές, Σουζάννα Ράτσαμο, Πέτρι Κόκο, 99,9% το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του χορού στον πάγο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1995 στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Έχουμε όμως ακόμα άλλο ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο έρχεται στον τελικό έχοντας την τέταρτη θέση, είναι από τη Λευκορωσία, τα Τσιάννα Νάφκας και Σάμουελ Γκεζολιά. Είναι δύσκολο να ακολουθήσει μετά από τέτοιο χειροκρότημα, μετά από τέτοιο ενθουσιασμό του πλήθους, αλλά είναι αθλητές που ακολουθούν.